Οι κεντρικοί δρόμοι στο Ενδιβούργο έχουν κλείσει. Στην πρωτεύουσα της Σκωτίας αναμένεται να καταλήξει το απόγευμα της Κυριακής η σωρός της Βασίλισσας Ελισάβετ μετά από ένα ταξίδι περίπου 300 χιλιόμετρων. Είναι μια ιστορική στιγμή που θέλαμε να είμαστε μέρος της. Πήγαινα στο διπλανό σχολείο. Θυμάμαι ότι πηγαίναμε και χαιρετούσαμε τη Βασίλισσα όταν ερχόταν εδώ. Της αξίζει όλη αυτή η προσοχή. Αύριο θα έχει πολύ κόσμο. Η σωρός της Ελισάβετ θα μεταφερθεί με άμαξα, εξού και το ταξίδι θα διαρκέσει περίπου 6 ώρες με ενδιάμεσους σταθμούς σε Αμπερντίν, Νταντί και Πέρθ. Είδα τον Άντριου και τον ρώτησα πώς είναι τα πράγματα. Μου είπε, μας έδωσαν μία ημέρα για την οικογένεια. Ήρθαμε να βάλουμε λουλούδια για να αποτίσουμε τα σέβη μας. Δεν περιμέναμε να δούμε καθόλου τη βασιλική οικογένεια. Ήταν αρκετά συγκινητικό. Μπορούσες να νιώσεις ότι θρυνούσαν. Σκέφτηκα ότι πρέπει να ήταν απίστευτα δύσκολο για αυτούς. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρουν, αλλά ξέρω ότι είναι η δουλειά τους. Την ίδια στιγμή όμως είναι ακόμα άνθρωποι, ξέρετε. Οι πρίγκιπες Βίλιαμ και Χάρι με τις συζύγους τους βρέθηκαν στο κάστρο του Windsor, όπου δέχθηκαν τα συλληπιτήρια χιλιάδων πολιτών.